Πανελλήνιος άλλος και αλυσιδωτές αντιδράσεις για την εγκλωβισμένη ρεθεμιώτησα στην Κωνσταντινούπολη. Όλη η χώρα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις από την περιπέτεια που εκτυλίσσεται στην Τουρκία, βυθίζοντας τη γυναίκα σε απελπισία και μοναξιά. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Στην απίστευτη μοναξιά που αισθάνομαι εδώ στο δωμάτιο στο οποίο βρίσκομαι. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Εγώ έχω τρομοκρατηθεί γιατί έχω την αίσθηση ότι θα μείνω πάρα πολύ καιρό εδώ. Σύμφωνα με ασφαλείς διπλωματικές πηγές, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την υπόθεση και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Γενικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο έχει προβεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες, παρέχοντας την 50χρονη την προσήκουσα προξενική αρρωγή. Η Ελλάδα δεν παρεμβαίνει σε θέματα δικαστικά, αλλά μεριμνά για την προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Σήμερα επρόκειτο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές να οριστεί δικάσιμος, αλλά τελικώς δεν ορίστηκε. Ωστόσο, θα κατατεθεί μέσω της δικηγόρου της αίτημα για προσωρινή άρση της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα με καταβολή χρηματικής εγγύησης. Το που ζητάω και εκλιπαρώ, γι' αυτό το φέραμε στη δημοσιότητα το θέμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το προβάλλετε, είναι η επίσπευση των διαδικασιών. Τίποτε άλλο. Να επισπευστεί η διαδικασία, διότι έχω προβλήματα υγείας, έχω τον άντρα μου, 3 παιδιά πίσω. Θεωρώ όμως ότι δεν μπορείς να έχεις όμοιρο έναν άνθρωπο που έχει τεκμήριο αθωότητας και που δεν τον έχεις δικάσει και θα πρέπει να του δώσεις την ευκαιρία είτε να τον δικάσεις και να γίνει ταχεία η καθάριση της υποθέσεώς του, άλλος να του βάλεις οποιοδήποτε δικονομικό όρο, οποιαδήποτε εγγύηση και να μπορέσει ο άνθρωπος να γυρίσει στη δουλειά του και στις υποχρεώσεις του και στις επαγγελματικές και στις οικογενειακές. Κατηγορούμενη για κλοπή κατά λάθος και ενώ καταγγέλλον απέσυρε τη μήνυση, εδώ και μία εβδομάδα ζει ένα σύγχρονο εξπρές του μεσονικτίου σε μια άγνωστη χώρα. Θα πάμε σε δικαστήριο διότι θεωρεί ότι ασκήθηκαν πιέσεις στον καταγγέλλοντα για να αποσύρει τη μήνυση. Δεν σας συμπεριφέρθηκαν και καλά από ό,τι καταλαβαίνουμε. Καθόλου καλά. Δεν θα σας πω ότι με βασάνισαν, αλλά απαξιωτικά, χωρίς καμία ενημέρωση, σπροξήματα, χειροπέδες. Δύο κουβέρτες τους πετάξανε στο πάτωμα. Δεν ήταν συνθήκες ούτε για ζώα. Εμείς το σκύλο μας, ας πούμε εδώ, για το πρόβατό μας, το έχουμε σε καλύτερες συνθήκες. Εξπρέσεις του μεσονυχτίου ζούμε το νούμερο 2. Δηλαδή να πας διακοπές 3 μέρες σε μια χώρα τουρίστας και να έχεις αυτή τη μεταχείριση. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεσαι έτσι σε δύο γυναίκες, οι οποίες ούτε ποινικό παρελθόν έχουν και σε κάθε περίπτωση έχουν το τεκμήριο αθωότητος, τουλάχιστον όσον αφορά τις χώρες που έχουν ένα στοιχειώδη πολιτισμό, νομικό και δικονομικό. Υπέγραφε χαρτιά στα τυφλά χωρίς καμία βοήθεια, λέει η κουνιάδα της. Δεν ξέραμε πού να απευθυνθούμε. Ζητούσαμε το Σαββατοκύριακο απελπισμένα ένα δικηγόρο να μας βρει το προξενείο, να μιλάει ελληνικά, να μπορούμε να συνοηθούμε. Τη βάζανε και υπέγραφε χαρτιά στα τουρκικά χωρίς να ξέρει τι υπογράφει. Δηλαδή ένα πράγμα και το προξενείο δεν μας συνέστησε κανέναν δικηγόρο, δεν ήξεραν. Προβληματισμοί για την ανεξήγητη μεταφορά της 22χρονης κόρης της σε hot spot, προτού απελαθεί με χειροπέδες στην πλάτη και ενώ δεν κατηγορείται για κάτι. Μιλάμε βέβαια για έναν Ευρωπαίο πολίτη με όλα τα απαραίτητα κρατικά έγγραφα πάνω του, έτσι. Ναι. Και τι σας είπε δικηγόρος? Η δικηγόρος μου λέει ότι αυτή είναι η προβλεπόμενη διαδικασία για άτομα τα οποία εμπλέκονται σε έγκλημα και όταν αθωώνονται πρέπει να φύγουν με αυτόν τον τρόπο από τη χώρα. Έτσι, αυτή την ενημέρωση έχω. Ούτε την απέλαση μπορώ να αντιληφθώ. Η απέλαση συνήθως συμβαίνει μετά από τη διαπίστωση μιας παράνομης πράξης ή την καταδίκη, τουλάχιστον στις ευρωπαϊκές χώρες. Επαναλαμβάνω ότι η Τουρκία σε κάθε ευκαιρία επιβεβαιώνει αυτές τις κατηγορίες σχετικά με την μη τήρηση του πρωτοκόλλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, συγκλονίζει η αποκάλυψη της 50χρονης στο δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV ότι οι αρχές σκηνοθετούσαν βίντεο από τη σύλληψή τους. Μας έβαλαν χειροπέδες και μας έβγαλαν έξω, μας ξαναέβαλαν στο περιπολικό και τις τρεις μαζί και μας τραβούσαν βίντεο να μπούμε πάλι μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Το κάνανε μία φορά, κάτι δεν τους άρεσε και μας είπαν το ξανακάνουμε, το ξαναπάμε. Το κάναμε και δεύτερη φορά, μάλλον τους άρεσε το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το θέλανε αυτό. Αν έχει λάβει χώρα πραγματικά αυτό, δείχνει σκηνοθεσία, δείχνει έτσι χολιγουντιανή προσέγγιση και όχι δικονομική και νομική. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορείς να μετατρέπεις τον άνθρωπο σε κομπάρσο μιας σκηνής που θέλεις να στήσεις και μια εικόνα και δείχνει ότι ενδιαφερόμαστε περισσότερο για το φαίνεστε παρά για το είναι. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Βασίλη Μπουρνόβα. Είναι πρέσβης επί τιμή, πρώην πρόξενος Κωνσταντινούπολης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα από εσάς, κύριε Μπουρνόβα. Πώς σας ακούγονται όλα αυτά?
Μου ακούγονται κάπως τραγελαφικά, τουλάχιστον όπως τα περιγράφετε. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να πω ότι η Τουρκία φημίζεται για την αρτιότητα του κράτους δικαίου. Mm-hmm. Και τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πάρα πολλές και καθημερινές. Καταλαβαίνετε ότι εάν αυτά η ιστορία που περιγράψατε συμβαίνει για ξένους πολίτες, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, τι ακριβώς συμπεριφορά επιφυλάσσεται από τις τουρκικές αρχές για τους Τούρκους πολίτες. Mm-hmm. Εκεί μόνο να πάει το μυαλό μας κάπως. Τώρα, κατά τα άλλα, αντιλαμβάνομαι ότι το Γενικό Προξενείο θα έχει παράσχει τη δέουσα προξενική συνδρομή. Επ' αυτού, κύριε Μπουρνόβα, επειδή η γυναίκα προσπαθούσε επί μέρες να βγάλει άκρη και δεν τα κατάφερε, στο προξενείο απευθύνθηκε από την πρώτη στιγμή, όπως λέει. Ακούσαμε και την κουνιάδα της στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε να λέει ότι ζητούσαν απελπισμένα δικηγόρο, αλλά δεν τους συνέστησαν. Οφείλω να ομολογήσω ότι μέσα στην Ομογένεια υπάρχουν κάποιοι δικηγόροι. Τώρα βέβαια είναι πολλά χρόνια που έχω φύγει από εκεί, αρκετά. Mm-hmm. Ωστόσο, δικηγόροι που έχουν σχέση με το προξενείο σίγουρα πρέπει να υπάρχουν, γιατί με δικηγόρους συνεργάζεται για διάφορα ζητήματα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα προτείνουν κάποιον δικηγόρο, εν πάση περιπτώσει, ή ότι ήδη θα έχουν προτείνει. Όφειλα να το είχαν κάνει ήδη αυτό, κύριε Μπουρνόβα, με δεδομένο ότι αυτή η υπόθεση τώρα τρέχει μια εβδομάδα. Συνήθως το προξενείο προτείνει ένα δικηγόρο. Είναι το πρώτο πράγμα, το πρώτο σκέλος, αν θέλετε, το βασικό της προξενικής συνδρομής που παρέχεται από το Γενικό Προξενείο. Τώρα δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, δεν ξέρω λεπτομέρειες όπως καταλαβαίνετε. Τώρα η γυναίκα επιθυμεί να καταθέσει αίτημα ώστε να καταβάλει χρηματική εγγύηση προκειμένου να καταφέρει να γυρίσει στο σπίτι της μέχρι να γίνει η δίκη. Θέλω λίγο να μας πείτε αν αυτή η διαδικασία της κατάθεσης του αιτήματος μέχρι να γίνει και η έγκρισή του, αν γίνει, είναι χρονοβόρα διαδικασία. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι χρονοβόρο διαδικασία, αλλά υπάρχουν και διαδικασίες που δεν τηρούνται στην Τουρκία, όπως σας είπα και πριν. Mm-hmm. Υπάρχουν και εξωθεσμικές διαδικασίες. Υπάρχουν κρατήσεις πολυετής χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση, όπως ξέρετε, είναι η υπόθεση του Οσμάν Καβάλα και πολλών άλλων ανθρώπων που ασχολούνται με το ζήτημα της υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορώ να σας πω ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί όπως λειτουργεί σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Άρα δεν είμαστε σίγουροι για το αν εν τέλει θα εγκριθεί το αίτημα αυτό προκειμένου να καταβάλει χρηματική εγγύηση και να φύγει από εκεί. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ξέρετε, όλα αυτά έχουν και κάποια πολιτική απήχηση. Υπάρχουν και κάποιοι πολιτικοί λόγοι. Ας ελπίσουμε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εξάλλου τις επόμενες μέρες αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα. Αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας για να έχει συνομιλίες με την ελληνική πλευρά. Δεν πιστεύω ότι θα ήταν και πολύ ενθαρρυντικό να παραμείνει στάσιμη η κατάσταση αυτή και για πολλές μέρες ακόμα. Πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, προφανώς θα δίνεται και κάποιο μήνυμα προς την ελληνική πλευρά. Δεν μπορώ να υποθέσω κάτι άλλο. Σας λέω και πάλι ότι πρόκειται, όπως μου το περιγράφετε, mm-hmm. για μια περίπτωση αρκετά απλή, η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και πολύ περισσότερο με δεδομένο ότι έχει ανακληθεί η μήνυση από τον πολιτή, από ό,τι καταλαβαίνω εκεί πέρα. Επίσης, ένα άλλο σκέλος αυτής της υπόθεσης που προκαλεί φοβερή εντύπωση είναι και ο τρόπος με τον οποίο επέστρεψε η κόρη της γυναίκας στην Ελλάδα. Σας το λέω επειδή ακολουθήθηκε η διαδικασία της απέλασης, ενώ υπήρχε αθωωτική απόφαση. Ναι, και αυτό με εντυπωσίασε. Και αυτό είναι ένας δείκτης διαφορετικής συμπεριφοράς, αν θέλετε. Οι επόμενες μέρες θα μας δείξουν τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά και στη μία περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση της σκηνοθεσίας που περιγράψατε πριν, και στην περίπτωση του hot spot, κάτι δεν μου πάει καλά. Α
ας ελπίσουμε ότι απλώς πρόκειται για κάποιες διαδικαστικές υπερβολές των υπαλλήλων των δικαστικών στην περίπτωση αυτή. Οι επόμενες μέρες θα το δείξουν. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει κάποιο πρόβλημα η κυρία, κάποιο πρόβλημα να μείνει, βρίσκεται σε Airbnb αυτή τη στιγμή ή κάτι τέτοιο. Σε Airbnb κάτι τέτοιο βρίσκεται, κατάλαβα. Ναι. Ναι, κοιτάξτε, και η προξενική αρχή αλλά και οι ομογένειοι έχουν τη δυνατότητα να τις παράσχουν στέγη για το όνομα του Θεού. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι και τούτο εμπίπτει λάτου σένσου, εν πάση περιπτώσει, στην προξενική προστασία. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζει και αυτό το πρόβλημα επιπλέον των όσων αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, οι επόμενες ώρες, οι επόμενες μέρες θα δείξουν. Κύριε Μπουρνόβα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ.